Έχει μια φοβερή άβρα, παιδιά. Δεν ξέρω, κάθε φορά, δηλαδή και ερχόμενος εδώ για παράσταση και λοιπά, πώς θέλεις, ενώ πάντα με ένα κάτι μου κάνει. Είναι ένα μαγικό σημείο που έτσι όπως έχει έρθει και το τελείωμα της ανάπλασης της Νέας Παραλίας, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το έφερε ο χρόνος, ο καιρός. Ναι. Ναι, δηλαδή το λέω αλήθεια. Και αισθητικά δηλαδή. Οπότε λοιπόν το έφερε ο χρόνος, ο καιρός, εν πάση περιπτώσει η ευτυχή συνεδρία και είμαστε ένα αυτό. Δεύτερον, θα πω μία μικρή ιστορία για την προσωπική μου εμπλοκή πέρα από τα υπόλοιπα για τα οποία έχω, από τα οποία έχω καλυφθεί. Όταν μου τηλεφώνησε ο Μιχάλης, ο συγγνώμης, μου είπε ότι θα γίνει αυτό και αυτό. Του είπα, εγώ ήμουν σε περιοδία τότε. Λέω, θα στείλω το κείμενο, όντως μου στέλνει το κείμενο και να πω πού είναι το κομμάτι της προσωπικής μου εμπλοκής. Εγώ είμαι παιδί πολιτικών προσφύγων. Έχω γεννηθεί στη Τσεχία, στην Πράγα. Φύγανε οι δικοί μου με το πνευματικό. Λοιπόν, στο τότε, τσεχοσλοβάκικο σχολείο που πήγαινα, εμείς είχαμε υποχρεωτικά δύο φορές την εβδομάδα πηγαίναμε στο κολυμπητήριο και μετά στη σάουνα. Ένας συμμαθητής μου, ο Σίμον Κρόπιν, ήταν Εβραίος. Γιατί υπήρχαν πολλοί, όπως και υπάρχουν ακόμα στην Πράγα. Και λοιπόν μου ήρθε όλη αυτή η ανάμνηση με τον Κρόπιν, τον συμμαθητή μου, εμείς τώρα 7 χρονών, 8, στη σάουνα. Και λέω, ναι, θέλω να πω κι εγώ σε αυτή την ιστορία, τόσο απλά. Λίγο στο Μιχάλη. Ναι, τώρα πρώτη φορά το λέω δημόσια, αυτό δεν το πω στο Μιχάλη. Αλλά έτσι όλο αυτό λειτουργήσε μέσα μου, γιατί ήταν και η δικιά μας διαδρομή, ας πούμε. Εγώ γεννήθηκα εκεί, σόφαλτσα, έτσι, ας πούμε. Σαν μπαλάκι της ιστορίας. Αυτά.